Κυρίες και φίλοι, αφού φάγαμε τρεις υπέροχες πίτσες σε μόλις 4 λεπτά και 34, ο Φωτόπουλος προφανώς ακόμα τρώει, και αυτό είναι στην παρέα μας. Αφού λοιπόν φάγαμε τις πίτσες εδώ του φίλου μας τον Γιώργη, τον Παναγιώτη, τους οποίους και ευχαριστούμε, είμαστε εδώ, συνεχίζουμε δυνατά, κόκκινη κάρτα, έφασε, αφού έφαγε το τελευταίο κομμάτι ο Φωτόπουλος, ήρθε δυναμικά. Έφερε νερά για να πει ο Γιώτης ο Πανίλης το τεφόν που του προσφέρει ο Γιάννης ο Μινάς εν όψη του παιχνιδιού. Μην είσαι αγωγή. Ναι, πάμε. Είστε έτοιμος. Γιώτη. Μην είναι πλαγή ο κύριος. Τι εννοείται. Ο κύριος Μινάς τώρα, εντάξει, έχουμε μια καλή ομάδα, δεν μπορούμε να πω. Έχουν επιστηθεί και έχουν έχουν ένα καλό team, αλλά δεν πάβει και εμείς να είμαστε καλοί. Δηλαδή, και εμείς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν λέω πολλά, δεν θα πω ότι θα κερδίσουμε, γιατί θα πω, επειδή είναι και φίλος μου που μας και κερδιζόμαστε, αλλά πιστεύω ότι ένα και θα το πάμε. Ωραία. Πώς γνωρίστηκες με τον Τάσο το πόλιο που βλέπεις, στο τελευταίο μεσάδο θα δώσουμε όλα τα προγνωστικά μας. Και θα ανακοινώσουμε επίσης, κράτη να συνέχεια. Με σάλα θα πείσω ότι θέλω ο ρολό τη προβλέψη μέσα στο δικό μα τελευταίο δεκάλεπτο. Διότι πώ γνωρίστηκε με πώ το Φωτόπουλο και πώ το ψήφισε. Θα ξεκινήσω με τον Πόλη για τον Πόλη. Η εράθηση εσύ τη βάση του Φωτόπουλου. Βάση του Φωτόπουλου. Όχι, είπα βάση του Φωτόπουλου. Αν κρίνετε το τίτλο πιο γρήγορα, σα ευχαριστώ ότι είναι πιο όμορφο. Ωραία, προχωράμε. Γιατί τώρα είναι και πιο καινούριο. Ωραία. Μία-μία πρέπει να την κόβει. Τι εννοεί. Το ξέρει, δεν είναι. Το ξέρει. Και α, τι να σου πω, το σκηνικό, όλο το σκηνικό έγινε από μένα. Α, ξέρει αυτό. Ότι εγώ έκανα όλο το. Αυτό το έκανα. Το τέλειο, το. Όλο το ταλαβέρι. Όλο το ταλαβέρι. Όλο το πατέρα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι. Εκεί όχι, ρωτήσατε την Ελένη. Όχι, γιατί και τα δύο δεν είναι. Α, σε πέρα την Ελένη τώρα, την προκαθόμενη. Γιατί το έκανα. Πώ το δώσα το φωτόπουλο. Πάμε. Είμαι στα μπουζούκια. Με εξεπλάγει, αυτό το σύμφω. Παλιά πήγαινε στον άνθρωπο. Α, παλιά. Τώρα, ναι. Πριν, ας πούμε, 8 χρόνια. Ναι, που έλα, παιδί. Είπατε σιγά λίγο αυτό, γιατί. Τέλος πάντων. Είπατε καρπρόνια και γυρίσατε από τα 7 από χρόνια. Α, τρία. Καλώσαμε, ας πούμε, και κάτι άλλο. Πίσω, να ρωτάσω. Βλέπω έναν ρίχνει. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός, μου λένε ο Φωτόπουλος. Ποιος Φωτόπουλος είσαι, ο Φωτόπουλος 10 καπάσεις, λέει, ο Φωτόπουλος. Θα θέλω να το γνωρίσω. Υπάρχει δεν να το από κάτω. Δηλαδή, εγώ ρίχνω και βρήκα πιο τρελό. Και έτσι γνωριστήκαμε και γνωριστήκαμε. Και πάμε, υπάρχει και πιο τρελό από μένα. Την επόμενη που είμαστε μαζί. Για να το δείτε, πώ βλέπει κάτι που ανεβαίνει και δεν υπάρχει. Του δίσκου να είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ναι, έτσι. Όλα τον Πόλη. Τον Πόλη, εντάξει, γνωριζόμαστε πολύ περισσότερο. Τον Πόλη τον είδα και στην ομάδα, στην Πέρια. Όπω είπα, πώ ήταν ένα στρατιώτη, τα πάντα. Ο άνθρωπο ήξερε τα πάντα. Και μου έχει μείνει και ένα πράγμα στον Πόλη. Παίζουμε κύπελο με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ναι. Τότε που συμφωνήσατε με εκείνο το παιχνίδι μας στο Παρασκάκι. Μπράβο. Και μας χαλάσατε τη φιέστα. Όχι. Άκου να δεις τώρα. Άλλο παιχνίδι. Α, άλλο είναι κοινό. Εγώ είμαι Αθηνάδος, πρόεδρος είμαι Παπαδόπουλος και να μετέχω σήμερα να Μαλκίδης. Λοιπόν... Μετά την Αθροπόλης με λέει... Με λέει Ζωντάνη, το λεωφορείο πρέπει να ξεκινήσει, να φύγει στην Αθήνα. Λέω ρε Πόλη, ας φύγει. Εγώ, κάτσε να πεις τώρα. Ας φύγει ρε Πόλη. Δεν σου φτάνει με λέει, δεν βρίσκω λέει τον Αρμανικίδη, δεν βρίσκω τον Παπαδόπουλο. Πού είναι ο Παπαδόπουλο, σου φέρεις τηλέφωνο. Ο ένας λέει είναι στα Περιστέρια, ο Αρμανικίδης, κάθεται λέει κάτι τα Περιστέρια και δεν μας λέει σημασία και ο άλλος λέει είναι στην Κομωτινή. Κάτσε εδώ, τι σας πάω εγώ. Εκτός, εγώ δεν τους περιγράφω.
Η ομάδα πρέπει να φύγει. Δηλαδή, όπως είπε, πρέπει να φύγει στα θέματα. Δηλαδή, ήδη έπρεπε να ήταν δηλαδή, στην Κατερίνη Παρδού. Τέλος πάντων, ο πώς θα σκάσει αυτό, γιατί ξαφνικά δεν είναι γιατί με λέει, υπάρχει τώρα, δεν πρέπει κάτι τι να κάνει. Τέλος πάντων, λέω, πολύ, έλα, εγώ δεν ήμουν στην Κατερίνη. Είχα το μαγαζί της Κατερίνης σου, στην Τσαρία. Το λέω, έλα από εδώ, να σου δώσω, ξαναπάρω λίγο πέρα. Εάν το σου δώσει, πιλωτικό, θα σου δώσω εγώ. Ο Αρμαγγέλης ήταν με τα Κρεστέλια. Έχανε χάμπα. Χάμπα, ωραία. Να χάμπα στον πέμπο και ο Αρμαγγέλης. Τα παιδιά όμως εδώ αποδείκανε, κάνανε, δηλαδή τα κατάλαβα. Τέλος πάντων, λέω, μπορεί, έλα από εκεί από τα σήματα, από το πάνω στην Ελλαδία, να σας δώσει λεφτά και να πει. Έμενα που έρχεται το πόδι, ο οποίος σταματάει, ανεβαίνω εγώ κάτι βάρες, κάτι τέτοια σαν να ναι. Και φτάνω στο λεωφορείο και το λέω, ρε πόρη, τι με έκανες. Τι να κάνω, με λέει, ζωτάνε, να μην πάει η ομάδα. Δεν να μην πάει, ρε πόρη, γιατί μας το λέει, αυτό το πράγμα, τι να κατάξεις, ναι. Θες πάντως όσο κάποιο λεφτά εκεί πέρα και έφυγα τα παιδιά στο λεωφορείο. Δηλαδή αυτό που μου έπινε από τότε. Ο Ρωδής λέει, έλεγα τα πεστέγγια. Πόρη, πώς την έπισε, παιδιά. Δεν μου λέει ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Προγράμμες στο κομμάτι του οργανωτικού πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει διάθεση και εδώ από τους παράγοντες γιατί είναι καινούργιοι και πιστεύω ότι αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ομάδα θα βρει τον δρόμο της και να πάει στην κατηγορία εκεί που της αξίζει. Θέλει δουλειά, υπομονή, πιο βασικό υπομονή. Και νομίζω όταν θα γίνουν και πιστεύω οι σωστές επιλογές όσον αφορά το κομμάτι του ρόστερ, νομίζω ότι η ομάδα θα είναι θέμα χρόνου να φτάσει στη μεγάλη κατηγορία. Θέλω η ιδέα να είναι ψηλά, γιατί πρέπει να βοηθηθεί όλη η περιοχή εδώ. Να αξιοποιηθούν περισσότερο τα δικά μας παιδιά, αν δώσουν βαρύτητα στα δικά μας παιδιά. Και νομίζω ότι μόνο όταν θα υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, νομίζω μόνο θετικά είναι να καταφέρει. Αλλά γιατί, πού βλέπεις τον ποταμό, πού τον δουλεύεσαι. Του παίρνω τώρα μία ερώτηση. Αντί να δεν είσαι. Εντάξει, τώρα από ένα αστυνομικό σωματείο ξαφνικά δεν μπορεί να γίνει. Εφέσαμε τα βήματα, είπε ο πρόεδρος να γίνει. Πρέπει να γίνουν. Ωστόσο, στο βάθος του μυαλού μας κάπου όλοι θα βρισκόμαστε κάτι. Τύχει εγώ να σου πω ότι έχουμε κάποιο. Φαντάζομαι, μια στιγμή, κάποια στιγμή, όχι, όχι. Κάποια στιγμή να το δώσουμε τελικό. Αυτό είναι το μακρινό θεσμό όνειρο. Εγώ τώρα δεν μπορώ να πω κάτι που φαντάζομαι όσο πιο ψηλά γίνεται, μακάρι να φτάσουμε. Δηλαδή, μια άνοδος, όπως περσινή, δηλαδή για να βγει μια. Τώρα που έχει γίνει αυτή η αναδιάρθρωση να πάει στην δεύτερη εθνική, σίγουρα θα είναι κάτι πολύ θετικό. Η Χατζηδήρηση, ο Βανίδης, είχαν διαγνώσει το τίποτα μου. Ναι, εννοείται. Στο είχα πει και τηλεφωνικά διαφορά το πράγμα ότι όταν αναλάβουμε κάτι με το θείο μου, θέλω να φτάσουμε στο τέλο. Για να μην μα χάσουν. Δηλαδή να μην έχουμε προβλήματα στη διαρκεία, γενικά προβλήματα από πάνω. Και ποδοσφαιρικά και με ποδοσφαιριστές και με τους ανθρώπους που θα έχουμε δίπλα μας. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε ένα υγιής σωματείο. Το πρώτο μας είναι ένα μικρό χώρο. Το πρώτο μας είναι 200-300 καλύψη. Δεν είναι απλώ σε κοντά στην εταιρεία και είναι ένα χωριό το οποίο είναι λειτουργικό. Δηλαδή μπορεί να πάει και το παιδί πάνω, να έρθει και ο περιγράφο να πάει να δει το μας. Μπορεί και ένα παιδί να έρθει να δοκιμαστεί, να δει στον υπότομο. Δηλαδή έχει πολλέ απαντήσει. Είναι κοντά στην εταιρεία. Είναι μεγάλη αβάθμιση να είναι ένα σωματείο κοντά στην εταιρεία. Να έχει άμεση δηλαδή. Πιο γρήγορη. Γι' αυτό θα βγούμε στο μέλλον, ίσως κάνουμε τις ακαδημίες και ίσως δεθεί, γιατί έχουμε 5x5 εκεί πέρα, θα κάνουμε και το 5x5, υπάρχει και ένα κινητήριο, δηλαδή θα προγραμμίσουμε πάρα πολύ, δεν είναι πάρα πολύ. Υπάρχει και ένας άλλος χώρος από πίσω, το οποίο είναι αγοράκι που το παραπονούμε για να το κάνουμε και αυτό δεύτερο κινητήριο. Έχει προοπτική ασωτικότητα. Έχει, αλλά αυτά όλα είναι κατόπιν συνεννόησης και με εμένα, και με τον Δήμαρχο να βοηθήσει και κάποιος. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Ζωτάνη, να βοηθήσει και κάποιος για να το παλέψουμε όλοι μαζί. Έτσι πέφτει. Ναι. Πώς θα. Αν δεν έχεις βοήθεια, αυτό που λέω,
Ζωντάνες, αν δεν έχεις βοήθεια, θα γίνεται το τίποτα. Θα ήθελα λίγο την άποψή σου. Πρόσφατα η Ακαδημία, η Ιβέρια, ενώθη την κουλτούρα. Ανακοίνωσαν την ένωσή τους. Ο ανταγωνισμός, όλοι φανταζόμαστε, το μεγαλώνει. Ο Αστέρας τρομάζει από αυτό. Καθόλου. Καθόλου και το λέω τόσο άνετα, γιατί ξέρω τι παιδιά υπάρχουν. Γιατί να τρομάξουμε, γιατί όχι, καθόλου. Τον ανταγωνισμό, όχι, εγώ έχω δηλώσει και την προηγούμενη φορά που μίλησε πάλι. Και την προηγούμενη φορά που θα μπορούσα να το γράψω, έγραψα και για την ΚΑΠΑ 14 και για την ΚΑΠΑ 16. Ας γυρίσουμε στην προηγούμενη εκπομπή που είχες και σε έχω απαντήσει. Ναι. Πολύ. Εγώ δεν φοβάμαι. Και δεν φοβάμαι γιατί. Δεν το λέω με στα πλαίσια ότι. Όχι, όχι, επειδή ξέρω τι παιδιά έχουν. Έρχεται από πίσω μια φωνία τώρα, όπως και γι' αυτό και μιλήσαμε και για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Έρχονται κάποια παιδιά που δεν θέλουν, θέλουν να μείνουν. Έρχονται από πίσω. Στην ΚΑΠΑ 16 και πρέπει να μείνουν. Και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά, απλά έτσι με λίγα λόγια. Πολύ. Πρόσεξε, πρόσεξε, να σας πω κάτι. Η Βέρεια αυτή τη στιγμή είναι η ρυθμίδα του νομού Ματίας. Όλα τα παιδιά, τα οποία δουλεύουν εμείς σαν τα λέγα, απότερο σκοπό, αν και η Βέρεια είναι έξυπνη και κινηθεί έξυπνα, μπορεί κάλλιστα να κάνει κάποιες συνεργασίες με κάποιες ακαδημίες. Ό,τι καλό είναι η Ακαδημία τυχή να μιλήσουμε για την δική μας Ακαδημία του Αστέρα, να μπορεί να το ακολουθήσει. Όλα αυτά γίνονται μέσα από ένα σωστό διάλογο. Μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Εμείς και με τον Πόσο το έχουμε πει, δεν έχουμε να πούμε ότι αν γίνει μια πρόταση, μια καλή πρόταση από την ομάδα της Βέρειας, να στηρίξουμε ένα παιδάκι να πάει στη Βέρεια. Αυτό είναι από το όμως σκοπός. Και αυτό το είναι το μέλημά μας. Τα παιδιά εμείς θέλουμε να πάμε ψηλότερα. Απλά όμως ηλικιακά αυτή τη στιγμή, επειδή τα παιδιά αυτά είναι σε ηλικίες από 14 μέχρι 16 ετών, λέμε εμείς ότι όλα τα παιδιά δεν μπορούμε να τα ακολουθήσουμε. Αν μας πάει ένα-δύο καλού συμπέρια και οι υπόλοιποι είναι καλοί. Απλά αν μπορέσουμε και βρούμε τη δύναμη του οικονομικού πόρου να δημιουργήσουμε ένα αδερφό τμήμα εμείς, είναι στο μέλημά μας να κάνουμε ένα αδερφό τμήμα, το οποίο αδερφό τμήμα θα πλησιώνει το πάλι από μια παιδιά, αλλά θα παίζουν αυτά τα παιδιά. Κοιτάξουμε σιγά σιγά σταδιακά να ανεβάζουμε την ομάδα στις κατηγορίες με δικούς μας παίκτες, γενείς παίκτες και νομίζω ότι αυτό είναι το μέλημά μας. Δηλαδή να φτιάξουμε μια ομάδα με δικά μας παιδιά, παιδιά τα οποία θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη έτσι βλέψη προς τα πάνω να τα προωθήσουμε και να φύγουν στις δεξίες. Να φύγουν όπως έχουμε ανοίξει με την ΠΑΕ άδειξη αυτή τη στιγμή, κάνουμε πολύ καλή συνεργασία με την ΠΑΕ Ατρόμητος. Πάλι έχουμε έρθει σε πολλή αφήνωση που στείλουμε κάποια παιδιά. Υπάρχει διάλογος επικοινωνίας με την ΠΑΕΑΕΚ, δηλαδή αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του marketing, το vector, είμαστε πιστεύω σε πολύ καλό επίπεδο. Μιλάμε, έχουμε πόρτες πάρα πολύ ανοιχτές να κοιτάξουμε, να διώξουμε παιδιά. Έχουμε τον τεχνικό διευθυντή μας, τον Δημήτρη τον Πετράκη, ο οποίος το κομμάτι αυτό τώρα είναι το κομμάτι το δικό του, το διαχειρίζει αυτός. Για να τρέχουν και να πηγαίνουν κάποια παιδιά δεξιά. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν φοβόμαστε όμως το πολιτικό σας. Κανέναν, ηλικιακά αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ δυνατά τμήματα. Και νομίζω ότι τα τμήματα αυτά τα οποία έχουμε φτιάξει είναι δυνατά γιατί είμαστε κάθε μέρα στο ίδιο. Πολύ δυνατά. Και μόνο είδα αυτό το αντίμετωπο. Κάναμε για τώρα πρόσφατα που είχε πει και στην αρχή τη εκπομπή για το κάναμε ένα πρωτοποριακό του Νόαρη ηλικίε ΚΑΠΑ 14 και ΚΑΠΑ 16. Έγινε πρώτη φορά που έγινε και νομίζω ότι δεν τολμήσαν οι άλλε ακαδημίε να το κάνουν. Όχι μόνο στον Ολυμπιακό, γενικά στην Προεδρία δεν το κάνουν. Πολλά γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει γήπεδα. Θέλει χρόνο, έχει πάρα πολλά έξοδα, διαιτησίες, μετακινήσεις των παικτών που θα μετακινούνται οι ομάδες. Δηλαδή είναι ένα που κατορθώσαμε όμως να παίρνουμε 16 ομάδες, να προσελκύσουμε 16 ομάδες, να δώσουμε το παρόν και να μπορούμε εμείς μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να έχουμε πάρα πολύ καλά θετικά αποτελέσματα.
από τις ομάδες οι οποίες δηλώσαμε και το είδαμε στο πρόσωπο των ανθρώπων αυτό, γιατί ότι μας είπαν ότι αν το ξανακάνετε, θέλουμε να έρθουμε ξανά να πάρουμε μέρος σε αυτό το τομέα, γιατί δεν δούλευε τίποτα. Όσον αφορά τα γήπεδά μας, αν δείτε, είναι καταπληκτικά. Το είδαμε, πολύ καταπληκτικά και τα δύο τα γήπεδά μας, και το κεντρικό και το άλλο. Και δώσαμε σε όλα τα σχόλια της ομάδας, νομίζω ότι δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό. Σε θέμα φιλοξενία. Ένα γήπεδο να δώσουμε τον Μουρούλ που τον πάρει να έρθει στην Τόρφτα. Ναι. Μου θα κάνω εγώ τώρα. Λίγο πιο δυνατά το παιδιά σας. Δεν φοβάμαι για αυτήν το δήμαρχο στην Πέρια. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ. Εγώ το πιστεύω. Και πρέπει να ακούσουν όλοι και οι δημάρχοι και οι αντιδημάρχοι και οποιοδήποτε πλέον οι καινούργοι που έχουν βγει στους καινούργιους συνδυασμούς ότι πρέπει να βοηθήσουν. Όχι μόνο κατ' τον Αστέρα, ούτε τον Τρυπόταμο, ούτε αυτά. Πρέπει όλοι να βοηθάνε. Ωραία. Πάμε στο Παναγιώτη. Παναγιώτη, είσαι καθένας από το μπάτζερ της Πεντσουμονιάς, από το ρόστερ της Πεντσουμονιάς, ή θες έτσι κάτι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε την συλλογιστικά από το ρόστερ μας. Ωραία, πάμε σαν ανακοινώσεις λοιπόν. Ο Γιώτα, δεν έχει. Γιώτη, δεν ψάχνουμε να στον ερχόσο. Εκτός από το πρόβλημα μας είναι το ένα σημαντικό. Έχουμε θέμα στο σημαντικό. Έξαρχος. Έξαρχος κάναμε κάποιες συζητήσεις. Τώρα που είναι πέρα κάναμε κάποιες προτάσεις. Φίλος μου είναι, κάθε μέρα μαζί είμαστε. Εντάξει, άμα θέλει να έρθει, θα έρθει. Άμα δεν θέλει, θέλει να υποστηρίξει τους πόντους. Μπορεί να θέλει, έχει άλλες, μπορεί να έχει άλλους κομμάτες πόντους. Συναισθηματικά ίσως θα θέλει να φύγει. Εμείς κάναμε κάποια πρόταση. Δεν ρωτώ να διάβασα. Είναι το κουβέντι του Τσορτάνη. Όχι, που λέει συναισθηματικά. Άρα συναισθηματικά. Και λέω εγώ στα λόγια. Παίζει το όνομα αυτό, έτσι. Παίζει ένα μικρό όνομα. Συναισθηματικά. Ναι, συναισθηματικά. Όχι, εγώ δεν το βρίσκω με το παίζει. Δεν το βρίσκω. Δεν υπάρχουν βέβαια πολλοί συναισθηματισμοί. Όμω το συναισθηματικό. Ποιο. Ωραία. Γελάει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε ότι και στο παιδικό. Εγώ θα πω ότι υπάρχει. Εγώ δηλαδή θα το πάρω το δικό μου παιδί. Εσύ να μην το πάρεις από το δικό σου παιδί. Στην Ελλάδα. Θα έκανα, θέλεις να πάμε αλλού. Ναι. Δεν θα πάω καθηγό σε από την Ακαδημία. Όχι, πάω θα την πω ότι είναι λοιπόν σε από τον Αστέρα. Εγώ να πω δεν με ανατινάξει. Οπότε στο περιπόλαιο στι τέσσερι θέσει έχουν διαφορετική άποψη. Τώρα όσο μεγαλώνουμε, δεν θα βάλουμε την εκπλήξη. Λοιπόν, φτάσαμε περίπου 30 λεπτά πριν το τέλος και είναι το δύσκολο κομμάτι φίλοι μου εδώ πέρα. Σχολιάζουμε άλλα τα στενική, σχολιάζουμε παιχνίδι και παράλληλα ο καθένας θα δώσει και το προγνωστικό του και μέσα σε αυτό φυσικά θα είναι και το παιχνίδι Μακροπόλη και Πόταμος που όλοι συμφωνούν ότι θα χρειάζονται. Εγώ να ζητήσω μια χάρη για το παιχνίδι. Εδώ είναι ο Ιωσή. Το γράφουν όλοι θα χρειάζονται. Όχι, επειδή έχω την λέγη πρέπει να αποχωρήσω αυτή τη την παρέα σας, να ολοκληρωθούμε τον επίλογο για να θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Τι θέλω να σας ρωτήσω, πες εσύ ελεύθερο, τίποτα. Εγώ ήθελα να δώσω ένα μεγάλο κουράγιο βασικά σε όλους τους παράγοντες και σε όλους τους στον κόσμο που ασχολείται με το αστυνομικό ποδόσφαιρο να έχουν μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία, οι ασκητές να μην έχουμε τραυματισμούς, να δημιουργηθεί ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό χωρίς παρατράγουδα, χωρίς βία, χωρίς δηλαδή να κοιτάξουμε κάποια στιγμή, επειδή είμαστε κάθε μέρα στα γήπεδα, να αναβαθμίσουμε όσο το δυνατόν την πρώτη του αστυνομικού ποδοσφαίρου. Εγώ δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες, να μην υπάρχουν αντιπαλότητες μεταξύ ομάδων παικτών θυλάδων, πρέπει κάποια στιγμή, βλέποντας ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πρέπει κάποια στιγμή και εμείς σαν χώρα να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς είμαστε παιδιά πάρα πολύ πίσω σε πολλά κομμάτια όσον αφορά τον αθλητισμό μας και γι' αυτό και αυτά φαίνονται έχουν αντίκτυπο όπως την παταγώδη αποτυχία της Εθνικής Ελλάδος, το λένε και προχθές. Και νομίζω ότι όταν ο καθρέφτης, η βιτρίνα παραπέει, επόμενο είναι να παραπέουν και τα υπόλοιπα. Πολύ.
Μία ερώτηση πολύ γρήγορα θέλω να μου απαντήσει. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα καλεσμένο τηλεφωνικά τον καθηγητή καρδιολογία Θεοφυλακινάκου, καθηγητή καρδιολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και μα μίλησε για την καρδιολογία αλλά και για τι καρδιοπάθειε και μα είπε πόσο σημαντικό είναι ο έλεγχο του καρδιολόγου στα παιδιά. Ο Αστέρα έχει τότε σε ανάμεσα. Κοιτάξτε να δείτε, θα σα πω ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή στο γήπεδο του Αστέρα υπάρχουν, έχουμε γύρω στα 110 μέλη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη σημερινή προπόνηση, 23 παιδάκια δεν πήραν μέρος για τον λόγο ότι δεν προσκομίσανε την κάρτα υγείας. Εδώ και ξεκινήσαμε 19 Αυγούστου, από τις 19 Αυγούστου τρέξαμε και δώσαμε προτεραιότητα στην κάρτα υγείας και δώσαμε ένα περιθώριο, είπαμε και στα νέα παιδιά τα οποία τα καινούργια μέλη τα οποία έχουν έρθει. Είπαμε ότι μέχρι τις 20 του μηνός Σεπτεμβρίου, δηλαδή άλλο ένα δεκαήμερο, γιατί έχουμε πάρα πολλά καινούργια μέλη, να ολοκληρώσουμε ένα μεγάλο το 90% των παιδιών τα οποία θα πάρουν μέρος και θα είναι στο ρόστερ της ομάδας. Άρα, ο ποδοσφαιριστής, μιλάω για την δική μας ακαδημία, που δεν προσκομίζει κάρτα υγείας, δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο να κάνει, αθλητική δραστηριότητα. Είναι βασικό όχι μόνο σε εμένα και στο που το στήσαμε για τον πρόεδρο, το ότι έχουμε την απόλυτη ευθύνη εμεί στη Παξίδα να γίνει κάτι. Θέλουμε να προασπίσουμε πρώτα την αξιοπρέπειά μα τον εαυτό μα, γιατί όμοι γέννητο μην έχουμε κανένα κρούσμα και δεν έχουμε εμεί την απαραίτητη βεβαίωση από τον γιατρό, την κάρτα υγεία, η οποία νομίζω ότι είναι το άρθρο και το μέρα. Και λέω σε όλου του γονεί και σε όλα τα παιδιά που ασχολούνται με οποιοδήποτε άθλημα, να προσκομίζουν, να πηγαίνουν τα παιδιά τους στον καρδιολόγο, να πηγαίνουν να κάνουν τις ανάλογες εξετάσεις, για να είναι κατά μεγάλο ποσοστό καλυμμένοι και τα παιδιά και εμείς που είμαστε προσωπούμε το σύλλογο μας να καλυμμένοι. Ωραία. Μας αποδεσμεύσουμε, να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ πέρα, στον ήλιο παρέα μας. Υποτακτήριο ο κύριος ο Ζουζέλης τα δύσκολα, δεν θα είμαστε στο πρόβλημα στην τάση. Εγώ δεν διαβάζω. Είπαν ότι έκανε κανένα μεταγραφέ. Απόρρισα. Δεν μου περίμενα να βγει ένα πιο μικρό το σκορ. Εγώ θα σου πω ότι δύο μέρε πριν το παιχνίδι αποχώρησε ο Κουζίνη. Πολύ μικροί, πολύ λίγοι ποδοσφαιριστέ. Κάποιοι μου είπαν ότι για 11-12. Η Μερίκη, όπω είπε, ενισχύθηκε πάρα πολύ σημαντικά. Να πω Ατρίτσο, Παπαδιουκά. Πολύ ποδοσφαιρικό. Ναι, τα λέγαμε λοιπόν τον Παναγιώτη. Εντάξει, όλα συμβαίνουν τώρα στην ποδοσφαιρική. Ήταν και πρεμιέρα. Ναι, και πρεμιέρα και τα παιδιά λίγο άγχος. Και κάποιοι ψυχολογισμοί, κάποιοι δεν έχουν στι γραφούν, κάποιοι είχαν δουλειά. Δεν μπορούσα να το κάνει από τώρα. Εντάξει, εγώ τα μάτια μου πιστεύω ήταν. Εντάξει, μπορεί να ήταν καλύτεροι αυτοί οι πρωτοπόροι, αυτοί που θα πάνε βασικά για το. Θα ξεχωρίσουν, πιστεύω ότι τέσσερι ομάδε θα ξεχωρίσουν. Οι οποίες είναι, οι οποίες εγώ πιστεύω ότι είναι σίγουρα η Αγία Μαρίνα. Η Αγία Μαρίνα, εγώ πιστεύω, θα είναι και με διαφορά. Πιστεύω ότι θα παίξει όλο το που λες. Όχι, το πιστεύω γιατί την είδα την ομάδα και. Όχι, δεν ξέρω τι να τα γράψω. Απλώς είδα ότι έχουν μια καλή οργάνωση.
και σε όλο. Και σε όλο το team και σε όλο. Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια διαφορά στο τέλος του καθήματος 8 ευρώ. Πώς θα διαφωνείς? Δεν έχω δει. Απλά εγώ με κάνει εντύπωση με αυτό που λέει. Γιατί και το κλωτή είναι καλό. Και το ροδοχώρι είναι από το που μάθει. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει γιατί θέλει τι εντάξει. Θέλει. Δεν το κάνει. Δεν έχει. Δεν έχει. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί. Κάτι απλά είναι να πει. Απλά και με το πόδι να πει. Εγώ έχω να σου πω ότι δεν κάνω. Τέλο, Παναγιώτη. Σίγουρα πιστεύω η Αγιαμαρίνα βάσει ρόστερ και βάσει το ότι κάθε χρόνο προσπαθεί να πρωταγωνιστήσει και για κάποιους λόγους στο τέλος κάτι δεν πάει καλά και βρίσκεται στην πλευρά της απολογίας. Φέτος νομίζω να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα διατηρηθεί στην κορυφή. Σίγουρα το λογοφόρη, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει δείξει πολύ καλά δείγματα. Η Νάουσα και βάσει του προγραμματή του κ. Χρυστοχοδίδης σίγουρα είναι ένας πολύ καλός ανεκόμενος προσωπικής. Τώρα εκεί... Εγώ το πλατή πιστεύω. Το πλατή, ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο πρώτος που θα στο έκπληξη. Θα το δείτε λίγο. Παίζει πολύ όμορφος. Εγώ το πιστεύω. Δεν ξέρω αν είναι νεαρά, παιδιά, μικρά. Και νεαρά, εντάξει, και από πίσω, εντάξει, τώρα δεν είναι καλή και η κυβέρνηση. Μπορεί να εντάξει πολύ καλύτερα και τον Δεκέμβριο. Μπορεί να φέρει παίχτες και δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να πει την παρατέτηση και πώς θα βάλει την συμβολή. Δηλαδή βλέπω φέτος να γίνεται χαμό. Οι προσδοκίες είναι αυξημένες. Όχι να είναι για πολύ καλό το κάθημα. Εγώ δεν βλέπω να είναι ταχύτητο. Παναγιώτη, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Το βιβλίο αποκλείεται να είναι. Ναι, αυτό δεν βλέπω. Δεν νομίζω ότι κάποια ομάδα θα κάνει διαφορά να μεγάλη. Ούτε εγώ το πιστεύω. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι οι ομάδες όπως η δικιά σας, όπως το Μαγνοβόρειο, όπως η Μελίκη, όπως θα κόψουν πολλούς βαθμούς από το Μαγνοβόρειο. Και το. Αλλά μου κάνει εντύπωση η διαφορά που είναι εσύ, 8 βαθμοί. Η διαφορά είναι το Μαγνοβόρειο είναι μια ομάδα η οποία ξέρουμε ότι πάντα μπει στην τετράδα. Πάντα ήταν στην κορυφή. Πάντα έπιανε όλους τους πρωταγωνιστές. Και πάλι δεν μπορούσα να γνωρίσω, αλλά τώρα την είδα και λίγο πιο έπεσε λίγο το κλίμα. Έπεσε λίγο ο ενθουσιασμός για να βγει. Ότι θα είναι ο ζευγάρι, αλλά εκείνο το να βγούμε, να βγούμε, να βγούμε. Ενώ βλέπω τον Ανδρέα και τον Ανδρέα, βλέπω ότι υπάρχει ενθουσιασμός από όλους τους παίκτες και από αυτόν. Και γι' αυτό το πιστεύω ότι θα την ανεβάσει πολύ το μάτι. Με την ψυχολογία και με τους παίκτες βασικά που πήρε. Γιατί πήρε εντάξει, ο Ζαν, πήρε και άλλους παίκτες. Δηλαδή, πήρε τους καλούς μέθες, υπάρχουν στην Ελλάδα. Παναγιώτη, πάω πολλούς, ο Ολυμπιακός Νάουσας, δεν παίρνει. Το περίμενα, δεν περίμενα ίσως το διαφορά του σκορ, ο Ολυμπιακός Νάουσας. Ίσως αμερικά, ίσως σε λίγο σε λίγο. Γιατί, από όσο ξέρουμε, μπήκαν τελευταία στιγμή στο κουτάνι. Έτσι, ναι. Έτσι, ναι. Η Επισκοπή και ο Μητρός. Εντάξει, τώρα, μια νική ομάδα, η νομίζω είναι η περσινή ομάδα, η περσινή ομάδα. Εντάξει, δεν έχουμε να φτάσουμε κάτι. Κώστα, να πούμε ότι και τα αστικά στον Γιώργο Βασχαλάκη, καθώς αντιμετώπισε την οπτική του Ολυμπιακού Νάουσα στο τοπικό προηγούμενο, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγεία με την καρδιά του, όλα τα καλά. Να το φιλτρούμε τα αστικά. Τα αστικά, τα αστικά γίνει την τουρκία του Νάουσα. Όλε οι γίνε πολύ καλό. Πολύ καλό. Εγώ συμπαθώ με τον Γιώργο Βασχαλάκη. Πολύ καλή αυτή. Πολύ καλή αυτή. Πολύ καλή. Γιατί το διδάσκει καλά στα πρόκειτος και να στο πάρει. Γιατί το κάνει κύριο. Μας είναι προφανώς κάποια πορεία και στο πόπουλε κοιτάτε πάντα τον Τσοτάνη και σας λέω αυτό λέω. Παναγιώτη, φαντάζει, φαντάζει, πρόεδρο του Κάντε, πρόεδρο. Αυτό δεν γίνει για να γίνει αυτό το. Λοιπόν, αν γίνει αυτό, το υπόσχομαι, θα είμαι κάθε Σάββατο στιγμή. Αλλά με μια ιδιαίτερη τότε θα πάμε να γνώσουμε για κάτι. Με αυτό το σκοπό. Δεν θα παίξουν μια
αν γίνει, άντε τώρα που το πήρε το ποτάμι. Λοιπόν, αν φτάσουμε, και αυτό συζητούσα με τον Παναγιώτη, αν φτάσουμε εκεί πέρα, πάμε άλλο αυτοί. Όχι. Λοιπόν, το να κάτσω τώρα. Ενεστάζατε μια μισή ώρα που κάναμε την πίεση, έχω σκεφτεί την πίεση. Να κάτσουμε τώρα, να φαντάζουμε τα λεφτά. Να φαντάζουμε. Πάρα σε αγοράζει ένα παιδί, παίζει μια μάχη. Δηλαδή, να πάρω τον έξω. Να πάρω τον έξω και το χι έξω και να μαζέψω, να βάλω 50 χιλιάρικα, 5 ευρώ, 8 για το οποίο έχει γίνει δημοκρατία. Τουλάχιστον θα πω ότι παίζω γάμια εθνική. Δεν θα πω ότι παίζω δραστηριά. Δηλαδή, να παίζω δραστηριά και να βάλω τώρα. Τότε αυτά που να μην τα πω τα ποσά που έχει να μην είναι. Δεν χρειάζεται να μιλήσει. Αυτά τα πράγματα ήθελα να πάρω ένα βιβλίο, πάω πίσω στο γάμα εθνική και να πω ότι είναι ποιο είναι ένα βιβλίο. Τα άκασα το λίγο αυτό. Ναι, είμαι στη γάμα εθνική. Μου λέω να έχει γίνει μέσα στην Βέρεια και δεν λέω ότι είμαι στην Βέρεια. Βοηθούσαμε την Βέρεια και λέγαμε ότι εντάξει, μου είναι η ομάδα μα. Δεν είστε εκεί. Να σου το πω πιο απλά. Πώ θα πάρω εγώ του δικού μου με αυτού που συνεργάζομαι και θα το πω, έλα εδώ. Δώσε μου 5 χιλιάρικα, γιατί θέλω να το βάλω εκεί. Θέλω να πάρω διαβίβληση. Λοιπόν, το κάνω από το τζίρο αυτό. Ωραία. Και τι θα μου πει αυτό. Στο αλφα το πικό θα σε δώσω 5 χιλιάρικα. Στην έχει άλλα, στην έχει άλλα. Τι γίνεται. Εμεί είμαστε στην Ελλάδα και βγαίνουμε στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο. Να υπάρχει κάποιο θεματικό ποσό να πούμε ότι θα παντούσε και ένα χιλιάρικα. 2.000. Και έτσι παραδείγματο. Ένα πει ότι παιδιά, ο πρώτο θα πάρει ένα χιλιάρικο. Θα το πάρει ένα χιλιάρικο. Όχι να το πάρει ομάδα. Γιατί μπορεί να έχουμε και υποστήματα στο κομμάτι τη Κάρτα, μπορεί να έχουμε και την έναρξη του Βοδού. Δηλαδή, θα πάρουμε κάποια ρούχα, θα πάρουμε κάτι. Πάλι και την ομάδα που θα πάρει ο πρόεδρο. Δηλαδή, να έχει κάποιο ενδιαφέρον και του προσφερθέ. Δηλαδή, να τα δώσει στου προσφερθέ πάνω από αυτά. Τα επιπλέον. Γιατί η Β, η Β πάλι τα παιδιά δεν πληρώνουν. Στην Α δεν ήκρανα. Στη Β' πίστεψε με τον Τάνι και στην Β'. Εντάξει, κάποια ποσά. Κάποια ποσά, αλλά αυτό το πράγμα με την Α είναι τρελό. Ωραία, η είδηση βγήκε λοιπόν, εδώ είμαστε. Ωραία, τι βγάλαμε και την είδηση, δεν βγάλαμε την υπογραφή, ο Παναγιώτης θα προσταθεί και όλοι θα έχουν την υπογραφή, την υπογραφή, την επόμενη, το ξελεφό και προχωράμε. Μπορεί να είναι και δύο. Περιμένεις κάποιο μήνυμα τώρα που να. Ωραία, είναι λοιπόν. Πάμε. Να ως αποκοχώρη 3-1. Το περίμενα, αλλά... Εγώ 3-1 δεν πέρα. Έχει πολύ πάρα πολύ πάρα αυτό έπρεπε. Εμένα μου είπανε ότι πάρα πολύ καλά. Εγώ αυτό έπρεπε. Δεν άξιζε δηλαδή. Ίσως το σκόρ να μην πας πάντα. Και αυτό έπρεπε τους κάτι έγινε να φέρουν και κάτι δεν τάξα. Αυτά εντάξει, πάρα συνέβη πολύ. Αγία Μαρινά, Αγία Μαρινά, άρχισμα το πολύ, τα κάνουμε. Δεν εντάξει, αυτό εδώ. Πέντε, μην έπρεπε, μια ανοιχτή ομάδα, πολλές μεταγραφές. Δεν ήταν παιχνίδι, πιστεύω, που μπορούσε να πάρει κάτι. Δεν ξέρω, μας πολύ πάνω λίγο. Καθαρό παιχνίδι, πιστεύω, πιο σου πάρει. Το σπόρο δεν είναι. Αστέρας του ποτάμου, πλατή, 1-3. Κώστα. Σε συνδέω με δύο πράγματα. Τσοκτάρι και τάσο του Σουζέτης. Προφανώς και ήθελε την ισοπαλία. Κοίταξε. Εγώ δεν περιμένω ούτε ισοπαλία να πάρω. Γιατί έχω πάρει και καινούργιους παίκτες οι οποίοι δεν προπονούνται. Αυτοί τώρα θα μπορούν, ενώ πήγα κατηγορία, δένουν την ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα μετά το 4ο-5ο παιχνίδι θα αρχίσει να δείχνει και θα πάει καλά ο ολοκληρωτικό. Πιστεύεις ότι θα σώσει τον πατέρα. Ναι. Με αυτούς που ξέρω τι έχει. Είναι πώς θα δέσει το γλυκό. Το γλυκό θα το κάνεις. Και άμα το βάλεις στο ψυγείο, δεν δέχει. Άμα το βάλεις στο ψυγείο, κύριε, τότε θα δέσει. 7 γκολ παθητικό και μόλις ένα ενδυτικό προβληματίζει άμα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί εμάς κανονικά η άμυνα μας, γι' αυτό λέμε ότι μας λείπει το σέντερφο. Εμείς έχουμε τον παραγωγό, τον οποίο τον Στράτο, ο οποίος παίζει πίσω. Είναι η δύναμη και η ψυχή του Ποταμού. Δηλαδή, το πίσω η συνάγκη μα. Η συνάγκη. Από τη στιγμή που το παίρνουμε μπροστά, το σημείο, δεν έχω γι' αυτό το ζητά πάντα στην Ελλάδα. Θέλω να το πω οπωσδήποτε. Από τη στιγμή που τον παίρνω πίσω, επειδή το παίρνω το πάω μπροστά, άρα η άγρια μου είναι πολύ. Πίσω καλά με τα παιδιά, έχω το αριστερό, έχω το πιτσυρικά, το που λέγαμε πιτσυρικά. Σε κάθε δεν έχει πολλά παιχνίδια
στο τέλος που θα κάνω κατηγορία. Δηλαδή, έχω και τα βαθμία που προσπαθούν όλοι, αλλά ό,τι και να είναι, η άλλη να είναι το Α και το Μ. Είχα πρόβλημα με το Δε, δηλαδή. Ένα ήταν διακοπέ και ο άλλο μου είχε κάποιον έλεγχο στο Βαρτάκι και τώρα. Και έπαιξα και με τρίτο τραγούδι. Ούτε καν τρίτο δηλαδή, φαντάσου. Αυτά συμβαίνουν καμιά φορά και βλέπει το αποτέλεσμα και λε: α, πώ έχασε ο τριπόταμο, ή πώ. Δεν ξέρει ο άλλο ποιο έπαιξε. Δεν ξέρει τι έγινε, πώ έγινε το σκορ. Δηλαδή ήταν πλασματικό, ήταν. Έπαιζε χωρί τερματοφύλακα. Είχε σε τραγούδι μπροστά. Δεν έπαιζε σε τραγούδι ο καλό. Ο αμυντικό σου. Δηλαδή όλα αυτά εδώ, όταν ακούσε το αποτέλεσμα, λε: έχασε 3-1. Πώ έχασε 3-1. Αλλά κάτι πρόβλημα θα έπαιξε. Παρακολουθεί και το πλατήγιο. Θέλω λίγο τη γνώμη σου πάνω σε κάτι. Πρόσφατα πήρα μια απόφαση να δημοσιεύω ολόκληρο το παιχνίδι. Την ημέρα του αγώνα δημοσιεύω τι καλύτερε φάσει και τα γκολ και την επόμενη δημοσιεύω για τα καλύτερα λεπτά του παιχνιδιού. Πιστεύει να κάνει καλό. Θέλω τη γνώμη σου γιατί όμω το θέλω. Γιατί για όσου δεν ξέρουν, ο Παναγιώτη Πατσελίδη αυτογραφούσε. Είναι γνώστης των site, είναι γνώστης των πραγμάτων και γνώστης των αστυνομικών προφέρων. Και ρωτάμε για εσένα αυτό. Σίγουρα θα βοηθήσει σε κάποιες ομάδες οι οποίες είναι απολύτως προγραμματικές, στο ότι θα θέλουν σίγουρα κάποιες από αυτές τις ομάδες να δούμε τα λάθη τους, τι έφτιαξε και πήγε τον κόρ, τι έφτιαξε και χάθηκε η συγκεκριμένη ευκαιρία και όλα αυτά εδώ τα. Γιατί και σε εμάς πέρσι είχαμε ξεκινήσει με τον κύριο Καρολίν που τραβούσε όλα μας τα παιχνίδια και είχε τύχει σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήθελα να μαζέψω όλα τα παιδιά, να τους πω γιατί άλλα λέγανε αυτοί, άλλα λέγανε εμείς. Και ήθελα να τους μαζέψω όλους και να τους πω: ορίστε, πες τι φταίει, τι έφτιαξε και φάγα τα τρία μπόλα, ας πούμε. Καταλάβες. Σίγουρα θα βοηθήσει αυτό πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω ποιος να μην σημαίνει. Η αλήθεια είναι σίγουρα θα έχει άλλο μεταπόφαση. Σίγουρα θα έχει. Και θα βοηθήσει πολύ σημαντικό. Να πω σε αυτό το σημείο ότι οι αγώνες οι οποίοι θα μεταφέρονται και τα 90 λεπτά είναι μια προσφορά της Φωτόπουλος Άγγλου. Προχωράμε και πάλι και λέμε πάω πουρά, χαρίεσα, πάμε στην δεύτερη αγωνιστική. Εκεί όπου πιστεύω από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να βγάζουμε αν όχι ασφαλή συμπεράσματα, δείγματα. Εκεί κάποια δείγματα. Εκεί πήγε κάποιο πρόβλημα. Το ξέρω, δεν μου το είπα. Μιλάς για χάρη έτσι, δεν θέλεις. Έφυγε ο Μποζίνης. Όχι, όχι, αυτό το Αλεξάνδρεμ και τον... Αλεξάνδρεμ, είπες τον Πάπλο Αλεξάνδρεμ, είπες τον Πάπλο. Όσο Πάπλο Μουράς, αφηκτήρως σε χάρη σας, πέρασαν στη δεύτερη... Αλλά θα πενέδε. Θα το πέρασε. Όλα. Και εσύ με δέχτηκα εγώ και η ερώτηση θα επανέλθει όμω αυτό που είπε εσύ. Πάω Αλεξάνδρου, κάτι πήγε να πει. Πάω Αλεξάνδρου. Εκεί από ό,τι έμαθα είχαν κάποιο πρόβλημα με το μεταδεκτήριο του. Δεν τα είχαν ασφαλισμένα για αυτή. Κάτι έγινε με. Νομίζω ότι ήταν βάζο γιατρό και τα έκανε από το 18, από 19-18 και δεν βάλουν 5-6 πέφτει βασικού. Και το σκορ, γι' αυτό λέμε, το σκορ με μερικά, είναι πλασματικά. Δηλαδή, δεν έβαλα και βάλω κάποιου ψυχικάδε που μου έκανα. Πάω που είχε 7 ευρώ. Ναι, 7 ευρώ, εντάξει, σε μανού. Το οποίο δεν λεπτάμε και συγγνώμη που δεν το λέω. Πάμε. Δηλαδή, αυτό και ήθελα να πάω. Αλλά ο Κόκκιτς είναι γύρω από τα πάω κουλούρα, αθλητική ένωση χαρία σα, και εδώ κύριε, θα μου αφήσετε και θα πάω στον Παναγιώτη. Και να συντηρήσω το Παναγιώτη δίνοντα το προγνωστικό του. Γρήγορα μου, παιδιά, μα μένουν μόνο 14 λεπτά. Πάω πολύ ωραία στο δικαίωμα τη χαρέ. Δύο λόγια για το προγνωστικό σου. Σαφώ έκανε την έκπληξη η χαρέ στο πρώτο παιχνίδι, την πρώτη αγωνιστική. Το Πάω πολύ ωραία είχε πιο εύκολο παιχνίδι. Τώρα νομίζω ότι σίγουρα θεωρώ και οι δύο είναι νεανικέ ομάδε, όπω ξέρω. Οπότε θα πάνε στη Δήμο, δεν νομίζω να έχει πολλά ακόμη παιχνίδι. Κάπου. Προστοχή έχω. Προστοχή. Εγώ βλέπω ότι θα κερδίσει κάποιος. Βλέπεις διπλό. Ναι. Διότι. Προστοχή. Εγώ θα πάω στον Άσο.
Έχει και ένα μέρος άσχο. Τώρα μας πεθαίνει. Δεν σας τα αυτά δεν μπορώ να σημειώνω. Εγώ είπα το πιο. Εσύ είπες μισό λόγο. Ένα καρδί να τα σημειώνω. Αυτά που λέμε γράφουν τώρα. Ναι. Παναγιώτη, μας είπες. Χι, μας είπες. Άσο έχει δύο. Το Παναγιώτη μην το ρωτάς. Γιατί αν του έπεσες και στο στήγημα θα έξω πάνω. Έχω λόγο που το ρωτάω, θα το ακούσεις σε πολύ λίγο. Μάλιστα. Ναι, άσο έχει δύο. Να πω το χι. Φίλιππος Μελίκης, πάω Καλεσάνδρες. Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα και είναι πολύ. Έκανε και ενισχύει. Θα παίξουν τη βασική. Αυτό. Θα παίξουν τη βασική. Αν δεν έχω την βασική. Όχι, πριν δεν μπορούσα να το κάνω. Όχι, δεν παίξα. Δεν εννοούσα τον πάω. Από την κοπάδα. Από λοιπόν, πάω ο Φωτόπουλος. Αυτά δεν υπάρχουν στον Αβρέτα. Είναι όλα εδώ πέρα. Τα λέμε τα πάντα όλα. Τρίτο τρίτο τρίτο. Θα πάω και τώρα. Θα πάω εσύ διπλό. Εγώ και εγώ εδώ θα πάω τον Άσο. Λοιπόν, εγώ σου. Άσο. Για προβόλου. Θα γίνει και αυτό όπως θα γίνει. Εντάξει, δεν υπάρχει στον Αβρέτα. Λοιπόν, ο Ιγκαλός ένας από εσάς, τι θα σας πω. Δύο ομάδες γνώρισαν την Ήτα και οι δύο και από όσον άσο την αφότηση. Πολλοί λένε ότι ίσως είναι μία από τις πιο αδύναμες ομάδες στην κατηγορία και ένα σταυρού πήγε με τις υποδοξίες και θέλει να παραμείνει τα αποκλειστικά σας. Εγώ το βλέπω με τη γλώσσα. Λοιπόν, πάτε του Κώστα. Εσύ στο κοίτα που εσύ στο κοίτα που σπάνει. Μάλλον σύγχρονο. Πόσα μάτσα είναι. Όλα. 2, 4, 6, 8. Αν και ο σταυρός μου πωλείται συνέχεια. Το προγνωστικό σου και αυτό που λες. Χι. Παραγιώτη, θα μπορούσε καταρχήν έχει έναν προπονητή. Το Σαββιάδη. Κάνει πολύ καλή. Είναι ένα επαγγελματία προσδιοριστή. Άσχετα από το σταμάτησε και όλα. Για το σύντομο λόγο του Σουμπαράζη, που έπεσε. Α! Στο Σαββιάδη. Δηλαδή θέλουμε να μάθουμε τα νέα τη Ελλάδα. Ακόμαστε εκεί, έτσι. Λίγο, ωραία. Για να μάθουμε. Ωραία. Ξέρει ότι ο Τζουρτάκη σε κάθε μαγαζί έχει από έναν παίχτη κλειδί. Ή προπονητή γυμναστή. Ναι, μήπως ετοιμάστε να πώλησε τις περίπτωση που κερδίσει το τυπό. Θα και ακόμα να το δούμε κι αυτό. Όχι. Να το δούμε κι αυτό. Όχι, δεν απολύει έτσι αυτό. Ωραία. Παναγιώτη, νομίζω ότι αν ο Σταυρός είναι ακολουθεί στον πλάνο του Χρήστο, πιστεύω ότι θα περάσει και αυτό. Να πω ένα άλλο μικρό λόγο. Εγώ θα πάμε τον διπλό και από την άλλη θα σε μιλήσω. Πάμε. Κάσκο παρνό, φάση να ουσιαστεί. Αργά τα ψέματα, η Νάουσα θα είναι το μεγάλο φαβορί, ίσως και για την άλογο. Πολλοί λένε, ίσως όχι, θα το δούμε αυτό, έτσι. Εγώ θα πάω το δούμε. Λοιπόν, ο Πανός δεν είναι αμερικανός. Όχι, είναι πάρα πολύ μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι δεμένη τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Ίδιος προπονητής, ίδιος προπονητής, ίδιοι ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι παρόμοιο με τον Οδοφόρο. Δεν πρωταγωνιστούν, αλλά είναι συνέχεια στη μέση της βαθμολογίας, δυσκολεύουν κάθε αντίπαλο. Δεν θα είναι αυτό το μάτι που να σου πει. Πέρσι ξεκίνησε νοσηλικά, ήταν στο δεύτερο γύρο, έκανε χαρακτηρισμό, έτσι. Ναι, η Νάουσα, και πέρσι έλεγαν η Νάουσα, η Νάουσα, η Νάουσα. Και τι είπε. Εντάξει, τώρα σε φούσκωσε. Πάντα δεν τα κατάφερε. Όχι, απλά όλα τα διαφέρουν και από πολλούς. Η Νάουσα, η Νάουσα, η Νάουσα. Στο τέλος θα τα κοίτα. Ωραία, το προγνωστικό σας και το πλέ. Τίποτα, εγώ θα πω όχι, εντάξει. Αν και όλοι λένε η Νάουσα, όπως είπε και ο Παναγιώτης, είναι δύσκολη. Λοιπόν, έχουμε δύο διπλά λοιπόν και ένα χ. Το παιχνίδι το οποίο θα στοιχηματίσουμε μεταξύ μας έρχεται σε λίγο. Αχιλέα Νάουσα, Αγία Μαρίνα, θέλει να αυτό. Παναγιώτη, με γιώτη. Είχε ανοίξει το σταυρό μέσα στην πολεμιστική. Ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας. Ναι. Εγώ παιδιά θα πω χ. Χ και σε αυτό. Θα πω στεναχωρέσω το καλαγητήρι, αλλά χ. Και εδώ ισχύει αυτό που είπαμε για το κουπάλο. Και αυτή είναι μια πολύ δεμένη ομάδα. Για πολλά χρόνια αγωνίζονται συνεχώς τα παιδιά, τα ίδια παιδιά. Σίγουρα δεν είναι δύσκολο να τσπώ. Ο Αχιλλέας θα τσοπλήσει την άουσα. Στο όριστο, στο λιγότερο, σε αυτό το κήπο του Παναγιώτη. Ο Σέρ, πιο ανοιχτή, στη στάτσα που είχαν πει. Όχι, ναι.
Αν το γήπεδο είναι μεγάλο, αν παίζουν ρόλο όλα. Λοιπόν, αυτοί λένε παίζουν ρόλο, διότι είπαμε. Διπλό. Φωτόπουλο. Εγώ είπα χι. Χι. Παναγιώτης. Να πάω στο διπλό, αλλά με ρίσκο. Με ρίσκο. Εγώ θα πάω στο διπλό. Μακροχώρη, θα στεναχωρήσω το φίλο του Γιώργου του Πύλη. Τι να κάνω, Γιώργο. Μα εδώ λοιπόν στοιχηματίζουμε το χέρι. Πολύ καλή και τσαχημένη ομάδα πόντι. Όσοι φίλοι θέλουν να δουν το παιχνίδι, παίρνουν απέναντι DGR ή στο YouTube Μανώλης και Κιμανίδης και παίρνουν και τα λεπτά και από εδώ. Θεωρώ να ρώτησες πριν για το ότι αν το βλέπω καλό αυτό που κάνει είναι το να ανεβάσει τα παιχνίδια και για κάποιους προπονητές οι οποίοι θα έχουν στην επόμενη αγωνιστική αντίπαλο συγκεκριμένη ομάδα που θα βάλει σε δημοσίευση. Θα τους βοηθήσει. Πίστευα κάποια. Θα σου πω και το νούμερο πόσο προπονητές με πήραν. 6. Και σου είπαν ότι. Και μου ζήτησαν τα παιχνίδια. Όχι φέτος. Μου είπαν καλά, έκανε. Συνέχιζε. 6. Είναι παίρνω δύναμη προ το παρελθόν. Και κλείνω το αρνητικά είχε μόνο. Αρνητικά είχε. Θα το πανεβάσω τα δυνατά. Μέχρι στην ίσο. Το ευχάριστο να το δεν είναι κάποιος ο οποίος σου μιλάσει. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θα είναι η λέξη κλειδιά. Το ένα για να δεις τι λάθη έχεις κάνει και τι έφτιαξε. Στο είτε έχασες είτε έχασες κάποιες ευκαιρίες, γιατί δεν ήσουν σε αυτή τη θέση να κάνεις οτιδήποτε άλλο θέλω. Και το άλλο, να βοηθήσεις τους προπονητές να δουν το παιχνίδι, να δουν τον αντίπαλο και να ξέρουν ποια είναι τα του αντιπάλου. Βάλε και ένα κομμάτι του στην παρένθεση. Ένα τρίτο θα σου το πω εγώ είναι ότι θα δώσει την ευκαιρία σε ομάδε εκτός νομού να δουν 90 λεπτά ένα ποδοσφαιριστή πόσο μέρα είναι. Σωστό. Είναι πολύ καλό. Να δώσει άλλη και στους προπονητές και στους προπονητές και στους προπονητές. Πιστεύω ότι θα είναι συνδυασμός όλων μας. Έτσι και στα έχω δει, είναι πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε, είπαμε, άσπαλο πολύ βγάζω το χωρίο, διπλό εγώ. Διπλό. Εδώ το πιάσαμε. Ωραία. Παρελθόν. Πλατή πόδι παιδείας. Εγώ πιστεύω το πλατή να κερδίσει. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Πάμε δύο άσοι. Εγώ πιστεύω άσοι. Τέσσερις άσοι. Ωραία. Δημήτρη, κάτι αφήνω που θα συναχωρήσω ωστόσο αυτή την άποψή μας. Και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι. Εδώ έχουμε αφήσει τη χειρά. Εδώ θα βάλουμε στην Εδώ θα βάλουμε Ουσιαστικά εγώ και ο Γιώργος δεν πρέπει να πούμε. Δεν θα ενεχιστείτε κύριε Πατζηδίδη και πρέπει να απαντήσετε. Η αδυναμία τη απάντησή σα θα θεωρεί και θα το πάρω πανικά. Δεν πειράζει, μάλλον. Για πέσω. Λοιπόν, Μακροχώρη, Αστέρα και Ποτάμι. Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Κοίταξε να πει. Α, δεν είπα το στίχημα. Λοιπόν, η Χαμένη, Φίνα Κότα ή Τζορτάνη καλύτερα, τι ο Πίτσε είναι μακαβουνά. Η Χαμένη. Η Χαμένη. Έφυγε. Όσοι φίλοι και λοιπόν, δύο πίτσες και μία μακαρονάδα. Στείλτε τα αποκλειστικά. Εμείς, ό,τι δηλαδή, πόσο θα το παίξουμε εμείς οι τέσσερις. Ποιος θα κερδίσει. Λέω, εγώ θα το παίξω, θα σου κερδίσω μόνο εδώ. Έχω με Τζοντάνι, παίρνετε σαν τη παρέα να μου έκανε το μόνο μου. Ναι. Και τώρα δύο πίτσες και μία μακαρονάδα. Εσείς οι τρεις, κοιτάξτε. Ναι, ναι. Ναι, δεν θα πάρω πάνω. Ουσία κάμερας, όμως, και θα φέρνει τα μηχανά, τη χαλή, όλα που είναι εκεί. Κοιτάξτε, κοίταξε, όπως είπα και προηγουμένως, αν και δεν έχουμε χρόνο, αλλά όπως είπε και προηγουμένως ότι η ομάδα τότε, ο Τρυπόδανος, τώρα προσπαθεί να δέσει. Ωραία. Το Μακροχώρη και προπονήσεις κάνει και πολλούς παίκτες έχει τους ίδιους.
Δηλαδή, άσοχη το παιδί. Αυτά εδώ πέρα τα διπλωματικά δεν είμαστε διπλωματικά. Δεν θέλω ούτε. Εδώ δεν είμαστε διπλωματικά ερευνητικά. Όπως αγόρι το τόπο σάκερ, ξεκάθαρα. Χι το δει. Μακάρι να μπορέσει να το κάνει διπλό. Αλλά επειδή παίζουν και σου λέω είναι πιο δουλεμένη η ομάδα. Οι φίλοι σου λιμάνε την όχι, κάνει λάθος, εγώ κάτι είπα. Τρίτο, τέταρτο παιχνίδι θα ξεκινήσει. Το Δεκέμβρη. Ναι, α, μπράβο. Λίγο να τρελαθούμε για να πάμε να πάρουμε εκεί όλους τους παίχτες. Το πάρε διπλωματικά για να ξεχάσω το στοίχημα. Δεν θα του περάσει όμω. Πάμε και ο Παντζελίδη να μα πει λίγο για να σου πει. Είπε χι. Α, σκορ. Αυτό θα πάει έξτρα. Εγώ πάει και το σκορ θα είναι 2-2. Άρα το στόμα το πήρε. 2-2 σκορ. Πάμε. Κακά τα ψέματα. Εμείς είμαστε ακόμη σε ένα στάδιο δύσκολο. Θέλουμε δουλειά, θέλουμε να οργανωθούμε και σε κάποια κομμάτια ακόμη. Το μάτι σίγουρα θα είναι δύσκολο. Το Μαρκοπόλη είναι πολύ προχωρημένο, υπάρχουν πολύ καλά εκεί. Όλα είναι νομίζω τέλεια. Τι να πω τώρα, να πω. Θα σε λέω εγώ ένα πράγμα στο κάτι που προηγούμενο. Έχω τέσσερα παιδιά στη διάθεση. Ο πρόεδρος κάτι είπε. Είπε τα Χριστούγεννα. Το τόσο ψωμό σε λίγο είναι μετά. Το παιχνίδι είναι το Σάββατο, παιδιά. Θέλω να το πω. Δηλαδή, στο Σάββατο, άμα φάμε την πρώτη φορά. Άμα φας πέντε πόρτα, ξέρω ότι μετά έχουμε την πρώτη φορά. Ωραία, μην ορίστε την πρώτη φορά. Τροντάτε να κάνετε στα παιδάκια. Άμα φας πέντε πόρτα, δηλαδή σε πάντα με το πόρτα, μετά έχουμε την πρώτη φορά και μετά πάμε την πρώτη φορά. Είναι στην πλειό που θα έχετε δει, προσπαθούν να αποφύγουν το στοίχημα. Έτσι, άρα δεν ξέρω να το έχει κάνει στην πρώτη φορά. Αυτό που έλεγε πριν. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ωραία. Από Δεκέμβρη, δηλαδή, πάμε να στρέψουμε. Βλέπουμε πώς πάει. Ένα ξεκινήσαμε με το άκρη. Άμα πάμε πέντε. Εμείς είπαμε να βάλουμε νορμάλ το όπλο. Δεν πάει, δεν θα πάει. Εγώ πιστεύω θα βγει το παιδί. Εσύ είπες χ και 2-2. Λοιπόν, το γράφω εδώ, Φωτόπουλος, χ, 2-2. Παναγιώτη. Και άμα βγει χ και 2-2, κάνω και να θα πέσει το μπουζούκι εγώ. Αν βγει χ και 2, θα πούμε το γράψει η κάμερα. Ναι, κάνω να τα πέσει τα μπουζούκια εδώ. Λοιπόν, Παναγιώτη, γρήγορα λοιπόν για να πούμε και το δικό μα. Νομίζω θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Παναγιώτη, λίγο το προγνωστικό σου. Όχι στο τέλο. Δεν μπορώ. Κοίτα και το Παναγιώτη, λίγο το προγνωστικό σου, σα παρακαλώ. Δεν μπορώ. Ωραία, ο Παναγιώτη έχει χάσει ήδη. Είναι ένα από του χαμένου στον ομιλητή. Το μα είναι χ. Είπαμε ή 1-1 ή 2-2. Ποιο προτιμάτε πιο πολύ? 1-1. Αφού είπε ο ποιος προτιμάτε το 2-2. 1-1. 1-1 θα κάνει και τον Κάνη. Και εγώ λέω λοιπόν, εγώ λέω Ασάρα, από εδώ βλέπω λίγο τον πολιτισμό. Συγγνώμη, αν πόσο δεσκό. Άμαστε να μπορούμε να δεσκάσουμε. Το σκό θα είναι 3-1. Μπορείτε να δώσετε μια καταπολή αν θέλετε. Το μάτς είναι... Α, ξέρει το πέσο που δεν αφώ. Δεν το πέσο. Λοιπόν, 2 λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πω τι ετοιμάσουμε και εγώ και ο Παναγιώτης Πατζηλίδης. Καινούργια σελίδα στο Athena.gr, στη σχηματική, κάθε Παρασκευή, 5 με 5.30, θα βγαίνει ο Παναγιώτης Πατζηλίδης, θα μας δίνει τις στήρες του πρόεδρου που θα ακούει. Από ό,τι θα έλεγα, αυτό δεν το λέω. Ναι, καινούργια σελίδα, θα με πλήξεις. Κάθε Παρασκευή θα βγαίνει ραδιοφωνικά μέσα από τηλεφωνικά η παρουσία εδώ. Πριντά. Θα μας δίνει από η Ελλάδα, η Ισπανία. Ιταλία. Και η Ιταλία θέλουμε. Ναι. Ελλάδα, Ισπανία. Αγγλία, Ισπανία και Ελλάδα σίγουρα. Ελλάδα, αυτό θα το δεις. Καθώς και όλα τις άλλες. Πλην του αστέρα του κοντά. Αυτό θα τα δει όλα. Εδώ θα τα σχολιάσουμε μαζί. Κάθε Παρασκευή, κυρίες και φίλοι, μένετε συντονισμένοι εδώ στο Αθένα. Παντζελίδης, Παναγιώτης, Παντζελίδης, Μανώλης. Να σας μεταφέρω και τη σημαντική στιγμή πώς θα δηλαδή το αφήνω πάνω σου. Έχουμε... Ωραία. Δεν μας κάνει κανένας. Όπως θέλουμε. Όπως θέλουμε. Όπως θέλεις εσύ, το αφήνω πάνω σου, είσαι ο Λουνός και το βαφτίσω όταν το βαφτίσεις εσύ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, αφού σας ευχαριστήσω για ακόμα μία τρίτη που ήσασταν εδώ, πιστή καθημερινή στο ραντεβού μας.
στην εκπομπή κόκκινη κάρτα μέσα από τους 17,7 από ραδιόφωνο της Δυτικής της Μακεδονίας, το ραδιόφωνο του Λοβένα. Αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χορηγούς μας, τον Γίγαντα Καποστόπουλο, τον Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, τον Χρήστο Μπατζή και τον Φινακότα, αφού ευχαριστήσω τα καταστήματα Σεμιτζής και φυσικά το Μιτχάουσα και τον Δημήτρη Κύροκλου, να περάσω και να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Φωτόπουλο, τον Παναγιώτο Μπατζή και τον Γιώργο την Παναγιώτη για την σημερινή πάρα πολύ όμορφη παρέα. Να σας πω, παιδιά, ότι η πόρτα του ΑΦΕΜ είναι ανοιχτή όποτε θέλετε. Τώρα που το συζητήσαμε, δεν θα το πω. Οπότε, όποτε δείτε φως, μπείτε μέσα. Μην μας παρεξηγήσουμε, θα μας δείτε γιατί έχεις κάποια. Ας το πω, ας το πω, σου δίνω το δείγμα, θα πω σε ραδιοφωνικά, θα γράφει η κάμερα. Μπορείτε να αρχίσει και σε μουσική. Να, όπως πεις, η δέσμη δηλαδή, θα κάνετε τώρα εκπομπή. Μπορείτε εδώ να κάνετε, γιατί είναι σε μουσική. Ξέρω. Λοιπόν, με ναι, για κοιτάει εσένα και λίγα τα μούχνια. Μα εσένα και τα μούχνια. Α, γιατί αφορά. Γιατί το λέει αυτό. Φυσάει, δεν είναι φυσάει. Φυσάει, ξέρω. Πώς θα κοιτάει. Όποιος φιλόσος θέλει να δει την παρέα αυτή να φτιάξω, τώρα πάμε για καθημάκι, να παθούμε καλύτερα και off-air. Λοιπόν, φίλες, το βάζουμε ωραία, ωραία. Και να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο να δούμε και αυτό που κάνεις, γιατί είναι Ναι, σε αυτήν την κλίνη σε φοβερό κίνητρο και στου προσφερειστέ. Μου το λένε και παιδιά, δηλαδή και προσφερειστέ. Δεν πρέπει τον παππού να είναι ειδικά του νόμου. Καλή ηλικία από το άπλητο. Να κάνει κάτι τέτοιο. Όλε οι ομάδε και από άπλα και από πίτα και από γάμα. Ένα μαγικό. Και να μην έχουν λαβασμού. Πολύ βασικό. Και οι πρόεδροι, όσο μπορούν, αυτοί οι ήρωε, τώρα να ζωγάρουν. Να τζογάρουν και να προσπαθούν να κάνουν κάτι για τον άλλο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο μία ακόμη πρώτη κάρτα έφτασε στο τέλος της. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο βράδυ από το Κώστα Φωτόπουλο, το Πάνο Λίκο Μαντερίνη, το Ιωάννη τον Ιωαννίνη και εμένα τον Μανώ τον Ιωαννίνη. Καλώς το βράδυ. Και τους δοχείς, αυτή την πολλοκρέμα αρμαντική μου